Στη σκιά της Εθνικής Τραγωδίας θυμήθηκε το πρωί η επέτειος της Επανάστασης του Θερίσου. Ήταν 10 Μαρτίου του 1905 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τους επιφανείς συνεργάτες του Κωνσταντίνο Φούμη και Κωνσταντίνο Μάνο και με 400 ένοπλους κριτικούς, ευνηδιάζοντας τον ύπατο αρμοστή πρίγκιπα Γεώργιο, κήρυξε στο Θέρισο το ομώνυμο επαναστατικό κίνημα. Και πάλι εδώ, στο μεγάλο ραντεβού στο Θέρισο, για να θυμηθούμε την επανάσταση του Θερίσου που άλλαξε την πορεία προς την κατεύθυνση της Ένωσης, που έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι κριτικοί ήταν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τις πολιτικές τους ελευθερίες αλλά και την Ένωση. Σε μια δύσκολη μέρα για την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μας το τριήμερο εθνικό πένθος από μια τραγωδία που στέρισε τη ζωή σε τόσες αθώες ψυχές, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε μια επανάσταση, να τιμήσουμε την προσπάθεια που έκαναν οι προγόνοι μας για να ενωθούμε με την μητέρα Ελλάδα, να τιμήσουμε το άστρο το πολιτικό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο Βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου τιμήθηκε η ιστορική επέτειος, σύζομοι επαναστάτες ύψωσαν πριν από 118 χρόνια την ελληνική σημαία και ζητοκραυγάζοντας ζήτω η Ένωση, υπέγραψαν το ψήφισμα. Από εδώ, από το Θέρισο, είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την πορεία που έχουμε κάνει ως χώρα και κυρίως να δούμε τα βήματα που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε στο μέλλον για να ξεπεράσουμε τις όποιες πολλές παθογένειες έχουμε. Και σαν πρώτα, μετά την επανάσταση του Θερίσου άρχισε μια νέα φιλελεύθερη περίοδος για το νησί που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα ένωσή του με την Ελλάδα. Μέσα από το Θερίσο ξεπήδησαν σπουδαίοι άνδρες με κορυφαίο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα προσκληθεί στην Ελλάδα για να αλλάξει την Ελλάδα, φέρνοντας όμως μαζί του το μήνυμα της Κρήτης. Φόρο τιμής στους επαναστάτες του Θερίσου απέδωσαν εκπρόσωποι τοπικών και στρατιωτικών αρχών, άγημα των ενόπλων δυνάμεων και αντιπροσωπεία μαθητών.